Διαλογισμοί χαλάρωσης. Είμαστε άτομα που ζούμε σε συλλογικότητες. Βιώνουμε ανθρώπινη συνείδηση. Αναζητάμε τη συνείδηση της ψυχής και στοχεύουμε την αυτοσυνείδηση. Είμαστε το αποτέλεσμα παραγόντων που συνδυάζονται για να παράξουν μηχανισμούς κάθε λογής. Το παλιό μας κάνει να ασφικτιούμε και το καινούριο δεν είναι δομημένο και γνωστό. Πώς να αισθανόμαστε? Καλά? Ήρεμοι και χαλαροί? Μέσα στη χαρά και την αφοβία? Δύσκολο. Μέσα στο χρόνο και στο χώρο υπάρχουν ποικίλες καταστάσεις συνειδητότητας που βιώνοντάς τις διαρκώς μας παράγονται συγκρούσεις και οι συγκρούσεις φέρνουν αποτελέσματα συγκρουσιακά. Συνήθως ελπίζουμε και φοβόμαστε ταυτόχρονα. Θέλουμε και αποστρεφόμαστε. Προς τα πού να αφαιθούμε? Οι συγκρούσεις αυτές συνήθως μας καταδυναστεύουν και σπάνια μας προστατεύουν από το να απορροφηθούμε στη μάζα της πληροφορίας, της αισθαντικότητας και των κάθε λογής ρευμάτων γύρω μας. Η πραγματικότητα σκληρή και η φαντασία μας όχι πάντα η λαμπρότερη. Συχνά ή καταστροφολογούμε ή χανόμαστε στις χήμερες των πόθων μας. Αλλιώς τα θέλαμε τα πράγματα. Αλλιώς τις σχέσεις μας. Αλλιώς τα βιοποριστικά μας. Αλλιώς τις αντιδράσεις μας. Το άγχος μας καταπλύζει. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Ζούμε σε μία μεταβατική εποχή εξωτερικά και εσωτερικά. Το στρες γίνεται καθημερινότητά μας, γιατί τόσο στην παγκόσμια κατάσταση, όσο και στην ατομική κατάσταση, υπάρχει σύγκρουση τριών τύπων δύναμης. Συγκρούεται η δύναμη που προσκολάται στο παρελθόν και περιχαρακώνει ασφικτικά τις παλιές μορφές, η δύναμη που εκπορεύεται από την ψυχή και αναζητά να επιφέρει δόμηση νέων μορφών και η δύναμη που εκπορεύεται από τις προσωπικότητές μας και από τις μάζες της ανθρωπότητας, χωρίς σκοπό ή κατεύθυνση, και που επειδή δεν αναγνωρίζει τους επικοδομητικούς ή τους επικίνδυνους αγωγούς, διαχύνεται τυφλά και συχνά ασύνετα σε ό,τι την έλκει. Αυτό είναι το πρόβλημα της μεταβατικής περίοδου, η σύγκρουση. Γι' αυτό κοινοποιείται η διδασκαλία που μας καθιστά ικανούς να ξεχωρίσουμε τις δυνάμεις μέσα μας και γύρω μας, να επαναανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να μας αναγνωρίσουμε σαν ψυχές και με σύνεση να διδαχθούμε τους νόμους της ψυχής και την αλήθεια σχετικά με την ατομική και ομαδική ανθρώπινη εξέλιξη. Πώς δεν θα παρασυρώμαστε από τις αστρικές μαζικές εκπορεύσεις του στενού μας περιβάλλοντος, της ανθρωπότητας ολάκερης, όπως μας τις εξηγούν οι μελέτες της μαζικής ψυχολογίας, της κυριαρχίας του όχλου, της κυριαρχίας της κοινής γνώμης? Πώς δεν θα ανταποκρινόμαστε σε όσους χρησιμοποιούν το φόβο της καταστροφής ή την πειθό της σκοπιμότητας
πώς τα πρόσωπα που καθημερινά συναντάμε ή συναναστρεφόμαστε δεν θα επιδρούν πάνω μας, ερεθίζοντας τη συγκινησιακή μας φύση με μία έννοια καλή ή προβληματική. Πώς θα διαλέγουμε από τα ζεύγη των αντιθέτων, πώς πλήρως θα αποσπόμαστε, πώς δηλαδή θα αποκτήσουμε την ικανότητα να έχουμε και να χρησιμοποιούμε τη θέλησή μας να απομονώνουμε τον εαυτό μας από οτιδήποτε δεν είναι ορθό και πώς να νικήσουμε τον μη ορθό κραδασμό. Καταρχάς, με τη χαλάρωση, είναι η απάντηση. Χαλάρωση, στρες, ειρήνη. Η χαλάρωση είναι μία βασική, πρακτική, απλή μέθοδος. Σώζει από πολλά επίπεδα άγχους και ασύνετων αντιδράσεων. Είναι τρόπος αποφυγής προβληματικών ρευμάτων και κραδασμών. Είναι τρόπος απόσβεσής τους. Είναι τρόπος απομαγνητισμού τους. Στην πραγματικότητα πρέπει να συμβαίνει αυτόματα. Γιατί στις μέρες μας είναι δύσκολο να χαλαρώσουμε? Επειδή έχουμε πεπιθήσεις σε σχέση με τη χαλάρωση. Πιστεύουμε πως δεν έχουμε χρόνο, πως είναι άδικος κόπος, πως είναι μόνο για τους άρρωστους, πως είναι αμαρτία, πως είναι για τους τεμπέληδες. Κι όμως, η χαλάρωση είναι αναπόσπαστο μέρος της φύσης μας. Σε ολόκληρη τη φύση συμβαίνει ο κύκλος εργασία, χαλάρωση. Δράση, χαλάρωση. Κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που μας ξεπερνάει. Κάτι που έχουμε πολύ ανάγκη συμβαίνει μέσα στη χαλάρωση. Το αντίθετο της χαλάρωσης είναι το άγχος, το στρες. Το στρες μπορεί να είναι είτε συνειδητό, δηλαδή να αναγνωρίζουμε την ύπαρξή του και τι το προκαλεί, είτε είναι ασυνείδητο, δηλαδή να μην το αναγνωρίζουμε ως κάτι συγκεκριμένο και η αιτία του να χάνεται μέσα στο χρόνο. Σωματικά η διαδικασία του στρες ελέγχεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η επίδρασή του στο αυτόνομο νευρικό σύστημα μετράται από τη μεταβολή του καρδιακού μας παλμού. Όλοι έχουμε βιώσει πώς το στρες μεταβάλλει τον καρδιακό μας παλμό και τον τύπο της αναπνοής μας. Πώς παρακάμπτει τη λογική μας και αλλοιώνει τη σκέψη μας, τις αισθήσεις μας, το είδος της επικοινωνίας μας, την υγεία μας. Οι συνέπειες του στρες της καθημερινότητας δρούν συσσωρευτικά όταν δεν προλαβαίνουμε οργανικά να το εκτονώσουμε. Τα επίπεδά του, διαρκώς αυξανόμενα, αποδυναμώνουν, κατατρώγουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Έτσι, καταλήγουμε με σωματικό κυταρικό στρες. Σημαντικές λειτουργίες των κυτάρων μας απενεργοποιούνται. Το κυταρικό στρες είναι ασυνείδητο. Βρίσκεται στην περιοχή του μη συνειδητού και δρά. Αδύναμοι κρίκοι της αλυσίδας αρχίζουν να σπάνε.
συμπτώματα εκδηλώνονται. Τα συμπτώματα φανερώνουν ασθένεια. Η υγεία μας καταστρέφεται. Πώς θα εισέλθουμε σε αυτή την περιοχή για να δράσουμε αν δεν χαλαρώσουμε? Η χαλάρωση είναι το πρώτο βήμα. Είναι η πρώτη βασική αναγκαία συνθήκη. Στη συνέχεια, βήμα-βήμα, οργανωνόμαστε μέσα σε ένα διαφορετικό είδος συνείδησης και εστιάζουμε την προσοχή μας στο στρες που θέλουμε να αποβληθεί από το σώμα μας. Στρες γενικό ή στρες καθημερινότητας, στρες σωματικό ή στρες συναισθηματικό, στρες νοητικό ή στρες πνευματικό. Όλα θεραπεύονται. Το στρες θεραπεύεται σημαίνει ότι καθώς χαλαρώνουμε, συμβαίνει η διαδικασία απομαγνητισμού και ρευστοποίησής του. Το στρες φεύγει από το σώμα μας επειδή λύνονται οι σωματικοί, συναισθηματικοί, νοητικοί, πνευματικοί κόμποι και απομακρύνονται οι εγκλωβισμένες τους συσσωρεύσεις μέσα από ροές. Το στρες θεραπεύεται σημαίνει ότι αυθόρμητα αναχαιτίζεται η συνειδητή και ασυνείδητη αντίδραση απέναντι σε διάφορες αναμνήσεις ή καταστάσεις, προκλήσεις καθημερινότητας και περιβάλλοντος με αφοβία, απάθεια, κατανόηση. Το στρες θεραπεύεται ολοκληρωτικά σημαίνει ότι αλλάζει η συνειδητότητά μας ως προς την ανάμνηση ή άμεση κατάσταση που η ψυχοσύνθεσή μας και ο οργανισμός μας βιώνει. Η υπέρβαση της κατάστασης της χαλάρωσης προς την κατεύθυνση της αρμονίας, του καλού, του ωραίου και του αγαθού είναι η ειρήνη. Με ποια έννοια, πώς την εννοούμε? Η ειρήνη είναι η κατάσταση συνείδησης όπου τα αντίθετα λύνουν τους γόρδιους δεσμούς τους και γίνονται συμπληρωματικά. Ως συμπληρωματικά τίθενται σε διαδικασία σύνθεσης και γαλινεύουν. Τότε η ειρήνη ημίν επικρατεί. Μακάρι όλοι να μπορούσαμε να πούμε την έχουμε βιώσει. Μακάρι όλοι να τη βιώσουμε. Η χαλάρωση, το στρες, η ειρήνη είναι καταστάσεις συνείδησης. Η επιστήμη μας προσφέρει πολλές αποδείξεις για τη σημασία της χαλάρωσης στον εγκέφαλο, στο σώμα, στα κύτταρα. Στην νευροεπιστήμη, αυτή τη στιγμή, για τον εγκέφαλό μας, έχουν καταγραφεί 5 διαφορετικά εύρη συχνοτήτων εγκεφαλικών κυμάτων. Α, Β, Γ, θήτα και δέλτα. Το να μάθει κανείς τον έλεγχο του νου στις βαθύτερες συνειδησιακές καταστάσεις του ανοίγει τις πόρτες προς τον κόσμο του υποσυνείδητου, όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα για μας, κατά βούληση και με σταθερή ακρίβεια. Κάθε συχνότητα μετράται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο, Hertz. Έχει το δικό της σύνολο χαρακτηριστικών.
αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο επίπεδο της δραστηριότητας του εγκεφάλου και ως εκ τούτου μία μοναδική κατάσταση της συνείδησης. Η περιοχή του φωτισμένου νου. Γάμα. 30 έως 100 Hz. Τα εγκεφαλικά κύματα γάμα άνω των 40 Hz σχετίζονται με την ευνίδια αντίληψη. Προς το παρόν, λίγα είναι γνωστά για αυτή την νοητική κατάσταση, όπου έχουμε κορυφώσεις διορατικότητας και εξαιρετικά υψηλού επίπεδου επεξεργασία πληροφοριών. Όταν ένα άτομο βρίσκεται σταθερά σε αυτή την νοητική κατάσταση, τότε λέμε ότι είναι φωτισμένο. Στην κατάσταση των εγκεφαλικών κυμάτων γάμα, οι νευρώνες πυροδοτούνται μαζί, ταυτόχρονα, και παράγουν ενότητα συνείδησης με το περιβάλλον στο οποίο στρέφεται όχι η προσοχή μας, αλλά η συμπόνια μας. Για παράδειγμα, γάμα κύματα παρήχθησαν από βουδιστές μοναχούς του Θιβέτ σε πειράματα που έγιναν όταν, χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια, κατέγραφαν σε εγκεφαλογραφήματα τα μοτίβα της ηλεκτρικής δραστηριότητας που παράγονταν από τους εγκεφάλους τους καθώς διαλογίζονταν. Όποτε δημιουργούσαν ένα απρόσωπο αίσθημα συμπόνιας κατά τη διάρκεια του διαλογισμού τους, η δραστηριότητα του εγκεφάλου τους πυροδοτούνταν κατά ένα ρυθμικό, συνεκτικό τρόπο, αποδεικνύοντας έτσι πως νευρονικές δομές πυροδοτήθηκαν αρμονικά. Αυτό παρατηρήθηκε στο εύρος των συχνοτήτων 30 έως 40 Hz, δηλαδή τον τυπικό ρυθμό στην περιοχή των γάμα κυμάτων. Η περιοχή του συνειδητού νου. Β. 12 έως 30 Hz. Στις καθημερινές μας εργασίες είμαστε σε κύματα Β. Είναι σημαντικά για να είναι αποτελεσματικές οι λειτουργίες της καθημερινής μας ζωής. Τα εγκεφαλικά κύματα Β είναι συνδεδεμένα με τη συνήθη συνειδητότητα της εγρήγορσης και την υψηλή κατάσταση ετοιμότητας, λογικής και κριτικής σκέψης. Είναι παρόντα κατά τη διάρκεια του ξυπνήματος και κορυφώνονται στη διάρκεια στρεσογόνων στιγμών. Προσοχή! Τα υψηλότερα επίπεδα Β μεταφράζονται σε στρες, άγχος και ανησυχία, σε διαρκή εσωτερικευμένη γκρίνια και κριτική, που δυστυχώς καταλήγουν σε προβλήματα υγείας. Πύλη για τον υποσυνείδητο νου. Α. 7,5 έως 12 Hz. Κατά τη διάρκεια ενός ήπιου διαλογισμού, όταν είμαστε σε χαλαρή, αποσπασμένη συνέστηση ή όταν κλείνουμε τα μάτια και βαθιά χαλαρώνουμε καθώς ονειροπολούμε, είμαστε σε κύματα Α. Είναι σημαντικά για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό του νου μας σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Πολλές μέθοδοι βασίζονται στη δύναμη των Α, γιατί ενισχύουν τη φαντασία μας, την οπτικοποίηση, τη μνήμη, τη μαθησιακή ικανότητα και τη συγκέντρωση. Εδώ βρίσκεται η βάση της συνειδησιακής επαγρύπνησης και η δίωδος για το υποσυνείδητο.
όσο πιο πολύ πλησιάζουμε στα 7,5 Hz, τόσο καθαρότερη και πιο βαθιά γίνεται η διορατικότητά μας. Η περιοχή του ενδιάμεσου νου. Στα σύνορα των εγκεφαλικών κυμάτων α, θ, δηλαδή από 7 μέχρι 8 Hz, έχουμε εκείνη την νοητική κατάσταση κατά την οποία συνειδητά δημιουργούμε την πραγματικότητά μας. Σε αυτή τη συχνότητα έχουμε τον νοητικό μας έλεγχο. Έχουμε επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου μας και ταυτόχρονα το σώμα μας βρίσκεται σε βαθιά χαλάρωση. Είναι το άριστο εύρος κυμάτων για την οπτικοποίηση, τον προγραμματισμό του νου και τη χρήση της δημιουργικής δύναμης του μυαλού. Για να το πετύχουμε, θα πρέπει πρώτα να μάθουμε πώς να χαλαρώνουμε. Η περιοχή του υποσυνείδητου νου. Θήτα. 4 έως 7,5 Hz. Κατά τη διάρκεια του βαθύ διαλογισμού ή του ελαφρύ ύπνου, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ονείρων REM, είμαστε στα εγκεφαλικά κύματα θήτα. Τα θήτα είναι η σφαίρα του υποσυνείδητου. Σε κατάσταση θήτα έχουμε ζωηρές απεικονίσεις, δυνατή έμπνευση, βαθιά δημιουργικότητα, εξαιρετική διορατικότητα και τα πιο βαθιά εσωτερικά προγράμματα του μυαλού μας. Η φωνή των θήτα είναι η σιωπή. Η περιοχή του ενδιάμεσου υπερνού. Στα σύνορα των εγκεφαλικών κυμάτων θήτα δέλτα, δηλαδή γύρω στα 4 Hz, έχουμε εκείνη την νοητική κατάσταση η οποία παρομοιάζεται με την κατάσταση του λυκόφωτος, επειδή είναι μόνο στιγμιαία αισθητή. Είτε καθώς ξυπνάμε από τον βαθύ ύπνο, δηλαδή όταν βγαίνουμε από την κατάσταση δέλτα, είτε αφορά μία αίσθηση βαθιάς πνευματικής σύνδεσης και ένωσης με το σύμπαν, που μπορεί να βιώσουμε. Η πύλη του υπερσυνείδητου νου, δέλτα, 0,5 έως 4 Hz. Η συχνότητα δέλτα είναι η πιο αργή και είναι παρούσα στο βαθύ χωρίς όνειρα ύπνο και σε πολύ βαθύ υπερβατικό διαλογισμό, κατά τον οποίο η συναίσθηση έχει πλήρως αποσπαστεί. Τα κύματα δέλτα ανήκουν στη σφαίρα εκείνη στην οποία λέμε ότι είμαστε είτε υπερσυνειδητοί, γιατί αποτελούν την πύλη για τον συμβατικό νου, είτε λέμε ότι βρισκόμαστε στο συλλογικό ασυνείδητο, γιατί οι πληροφορίες που εδώ προσλαμβάνουμε δεν μπορούν να είναι διαθέσιμες στο συνειδητό επίπεδο. Τα δέλτα σχετίζονται με τις διαδικασίες της θεραπείας και της αναγέννησης. Μας δείχνουν πόσο πολύ σημαντικός είναι ο τόσο βαθύς ύπνος στη διαδικασία της θεραπείας και πόσο πολύ σημαντικός ο βαθύς υπερβατικός διαλογισμός, μέσα στον οποίο γίνονται κβαντικές αλλαγές μέσα μας. Η θεληματική συνειδητή χρήση των συχνοτήτων. Διάφορες μέθοδοι συνδυάζονται με την επίτευξη αυτών των συχνοτήτων και τα αποτελέσματά τους βιώνονται και αναλύονται. Τι έχουμε να πούμε για όλες αυτές τις μεθόδους? Θετικά πράγματα, αν και μόνο αν
είναι μέρος μιας διαδικασίας συνειδητότητας και επαγρύπνησης. Περιφρούρησης δηλαδή και ανάπτυξης της ακεραιότητάς μας ως ατομικότητες και όριμες συλλογικότητες. Δεν αναγνωρίζουμε την ορολογία. Ας το πούμε αλλιώς. Ας συνδεθούμε με την ψυχή μας και ας ζήσουμε με τις αξίες της. Είτε πιστεύουμε στο Θεό είτε όχι, η ψυχή μας είναι διαθέσιμη μέσα μας να μας κατευθύνει και να μας προσφέρει τις δωρεές της. Η παρουσία της ψυχής μας στη ζωή μας, στις σκέψεις μας, στις αποφάσεις μας είναι το σημείο εκκίνησης για την εσωτερική μας ευημερία. Η ψυχή μας είναι ο δραστικός παράγοντας για τις υγιείς αλλαγές στην προσωπικότητά μας και στο περιβάλλον μας. Για να τις πραγματοποιήσει, χρειάζεται να σπάσει ο κύκλος των στρεσογόνων μας συνηθιών. Η χαλάρωση είναι το πρώτο βήμα. Χαλάρωση μέσω διαφραγματικής αναπνοής. Η χαλάρωση είναι θεραπεία. Ας τη βάλουμε μέσα στην ίδια μας την αναπνοή. Ας παρατηρήσουμε την αναπνοή μας. Ας μάθουμε να αναπνέουμε χαλαρά. Ας τη βάλουμε μέσα στους μύες μας, στα όργανά μας, στις κλειδώσεις μας. Ας ξεσφιχθούμε. Ας μάθουμε να στεκόμαστε χαλαρά. Για να κάνουμε restart στον εαυτό μας, ας προτείνουμε δύο διαφορετικές επιλογές διαφραγματικής αναπνοής. Και οι δύο διακόπτουν τον κύκλο του στρες, γιατί μας εισάγουν σε διαφορετική συχνότητα. Και οι δύο επιδρούν στη φυσιολογία, στη γενική υγεία και στον προσδόκιμο χρόνο ζωής. Ας τις δοκιμάσουμε. Ο καθένας μας θα βρει ποια του ταιριάζει. Ας εφαρμόσουμε την τεχνική της αναπνοής. Πρώτη επιλογή. Η τεχνική που παράγει εσωτερική δύναμη. Αναπνέουμε διαφραγματικά, πλήρως, γρήγορα και έντονα. Έτσι παράγεται καύσιμο υψηλής απόδοσης από οξυγόνο και σωματική προσπάθεια. Πώς διακόπτει τον κύκλο του στρες? Σταματώντας τη ρηχή αναπνοή. Η γρήγορη ρηχή αναπνοή είναι σύμπτωμα του χρόνιου στρες. Είναι κατάλοιπο που μας αποδυναμώνει. Δεύτερη επιλογή. Η τεχνική που παράγει εσωτερική κατανόηση. Αναπνέουμε διαφραγματικά, αργά, βαθιά και απαλά. Πώς διακόπτει τον κύκλο του στρες? Σταματώντας την χωρίς συνείδηση επαναληπτικότητα του ίδιου στρεσογόνου μοτίβου. Η γρήγορη άμεση επανάληψη των μοτίβων που μπορεί να φτάνει και σε τικ είναι σύμπτωμα του χρόνιου στρες. Είναι επανάληψη που μας αποδυναμώνει. Και στις δύο περιπτώσεις, αφού ο καθένας μας αναπνεύσει με τον τρόπο που επιλέγει, έχει φτιάξει την ιδιωτικότητα που απαιτείται μέσα του και γύρω του. Αναπνέοντας έτσι, έχει κλείσει τα παράθυρα και τις πόρτες συνολικά
στους μέσα και στους έξω παράγοντες. Έχει προετοιμάσει το έδαφος του για να υποδεχθεί τη νέα συνθήκη που επιθυμεί. Συνεχίζουμε ως εξής. Ας οραματιστούμε τη θετική εικόνα ή κατάσταση με την οποία ο καθένας μας θα αντικαταστήσει τη στρεσογόνα εικόνα ή τη στρεσογόνα κατάσταση. Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να νιώσει τα λυτρωτικά συναισθήματα που συνοδεύουν τη θετική μας εικόνα ή κατάσταση. Η εικόνα χρειάζεται να έχει βιωθεί και με συναίσθημα. Στη συνέχεια, ας νιώσουμε ευγνωμοσύνη για την αντικατάσταση. Τη δεχόμαστε και την πιστεύουμε. Χαιρόμαστε με τις συνέπειες της νέας εικόνας. Για να ολοκληρώσουμε, προχωράμε τη διαδικασία αντικατάστασης μέχρι τα κύτταρά μας. Ενσωματώνουμε. Κάνουμε αποθήκευση των λυτρωτικών συναισθημάτων μας στα κύτταρά μας. Δεν μπορούμε. Γιατί? Μήπως νιώθουμε απογοητευμένοι? Μήπως φοβόμαστε? Η χαλάρωση αυξάνει τη ζωτικότητά μας και βελτιώνει την ψυχολογία μας. Γιατί η φύση παίρνει το χρόνο της και αναλαμβάνει την αποκατάσταση. Η απογοήτευση οφείλεται σε τρεις αιτίες. Στην ελάττωση της ζωτικότητας του σωματικού οργανισμού, στην υπερβολική ανάπτυξη του συγκεκριμένου νου και στο ότι δεν ισορροπούν εύκολα τα ζεύγη των αντιθέτων. Στην πρώτη αιτία, όταν η ζωτικότητα του σωματικού οργανισμού ελαττώνεται δυσανάλογα ή η συγκρότηση του φυσικού φορέα είναι υπερβολικά λεπτεπίλεπτη, τότε πάνω στο φυσικό σώμα ασκείται μία υπερβολικά ισχυρή πίεση από το αστρικό σώμα. Καθώς το φυσικό προσπαθεί να ανταποκριθεί, επειδή υπάρχει η συνέστηση της ανικανότητας να το πετύχει, παράγεται η αίσθηση της απογοήτευσης. Η θεραπεία για αυτού του είδους την απογοήτευση είναι η χαλάρωση και η ανάπαυση, επειδή δίνουν χρόνο στη φύση να τακτοποιήσει την ανομαλία. Η χαλάρωση και η ανάπαυση χρειάζονται επιπροσθέτως και τον ήλιο, γιατί ο ήλιος αναζωογονεί το πράνα. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Αλλά και κάτι άλλο πρέπει να προσέχουμε. Το να έχουμε δυνατή κοινή λογική με την οποία να προσαρμόζουμε την εργασία μας στις ικανότητές μας και στις δυνάμεις μας και όχι στην πίεση και στο ξεχύλωμα. Στη δεύτερη αιτία, όταν υπάρχει υπερβολική ανάπτυξη του συγκεκριμένου νου, τότε ο νους ασκεί μία υπερβολική πίεση πάνω στη συγκινησιακή φύση και κατά συνέπεια το αστρικό σώμα πάνω στο φυσικό σώμα. Πώς ο συγκεκριμένος μας νους γίνεται υπερβολικός? Όταν βλέπει διαρκώς όλες τις πλευρές κάθε θέματος. Όταν αποκτά δυσανάλογη αντίληψη της ανάγκης του κόσμου. Όταν έχει υπερταχεία κατανόηση των πολλών εκβάσεων που κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να έχει.
όλα αυτά προκαλούν ένα βίαιο κραδασμό στο αστρικό σώμα που με τη σειρά του συντρίβει τον φυσικό φορέα. Το αποτέλεσμα που αισθανόμαστε το ονομάζουμε απογοήτευση. Γι' αυτό πρέπει να καλλιεργήσουμε την αίσθηση της αναλογίας, την ικανότητα της εξισορρόπησης και να επιτύχουμε την νοητική ισορροπία. Η θεραπεία βρίσκεται στην κατανόηση του ότι ο χρόνος, η αιωνιότητα, η δύναμη της εξέλιξης κάνουν όλα τα πράγματα να συμβούν. Και μάλιστα τίποτα δεν εξαρτάται από την ατομική προσπάθεια. Η δύναμη της εξέλιξης κάνει όλα τα πράγματα να συμβούν, έστω και αν γίνονται πιο αργά. Όταν η απογοήτευση που μας κυριεύει προέρχεται από νοητικές πηγές, χρειάζεται να προσαρμόσουμε τον εαυτό μας μέσα σε ηρεμία. Γι' αυτό χαλαρώνουμε, ερχόμαστε σε επίπεδο ενατένισης, δηλαδή κοιτάζουμε μέσα, βαθιά, εσωτερικά και ψηλά και ενατενιστικά μπορούμε να νιώσουμε την υπεροχή των επιτεύξεων του μεγάλου εκείνου παράγοντα που είναι ο χρόνος. Στην τρίτη αιτία, όταν δεν υπάρχει η επιθυμητή ισορροπία στα ζεύγη των αντιθέτων και όταν το εκρεμές εωρείται προς αυτό που αποκαλούμε σκοτεινό, κακό και επιβλαβές, πρέπει να μην το αφήσουμε να μας προξενήσει μέσα μας υπερένταση. Όσο πιο ευαίσθητοι είμαστε, τόσο πιο μεγάλη είναι η προβληματική μας ανταπόκριση σε αυτή τη μορφή του ερεθισμού. Η ανταπόκρισή μας μας καθιστά αρνητικούς και γινόμαστε δεκτικοί στη μορφική πλευρά. Έτσι, ο κραδασμός μας επιβραδύνεται. Παρεμποδίζεται η πρόοδός μας και η επίτευξή μας. Σαν αποτέλεσμα αυτού, το έργο της ψυχής μας και της προσωπικότητάς μας επηρεάζεται. Σε όλους όσοι είμαστε προσανατολισμένοι στο φως, μας προξενείται μία υπερένταση που έχει σαν αποτέλεσμα στενοχώρια και πίεση σε όλα τα σώματά μας. Η ανισορροπία που μας προκαλείται καταλήγει σαν κατάπτωση στο φυσικό σώμα. Η απογοήτευση έρχεται. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε τις κρίσεις που εμφανίζονται σαν μία μορφή πειρασμού και να προσέχουμε τη στάση μας. Πώς πετυχαίνουμε ευστάθεια μέσα μας? Με την ικανότητά μας να λογικευόμαστε, δηλαδή να χαλαρώνουμε τον επαναστατημένο κατώτερο νου μας. Με την εκτίμηση του χρόνου σαν επανορθωτικού μέσου, όπως ήδη είπαμε και θα χρειαστεί να ξαναπούμε. Με το να βλέπουμε την αιτία των ανομαλιών, είτε βρίσκεται στη δική μας προσωπικότητα, είτε στο άμεσο περιβάλλον μας, είτε σε πολύ ευρύτερες καταστάσεις που παράγουν συνθήκες από τις οποίες επηρεαζόμαστε. Με τη συνετή χρήση του καταλαγιασμένου νου μας και με αφύλαφτη πρόθεση στη συνέχεια, συνδεόμαστε με την ψυχή μας και μέσω της ψυχής μας με τον όμιλο των ψυχών και συνεπώς με το διδάσκαλο. Κατόπιν, έχοντας έτσι συνδεθεί με το διδάσκαλο, ακολουθεί σαν επόμενο βήμα η εσκεμμένη και συγκεντρωμένη προσπάθεια
να εργαστούμε με αγνή απάθεια και χωρίς επιθυμία να δούμε τον καρπό του έργου μας. Η διαδικασία αυτή, όταν συνεχιστεί και ακολουθηθεί με υπομονή, θα έχει σαν αποτέλεσμα με τον καιρό την επίτευξη ενός ισοζυγίου, που τίποτα δεν θα μπορεί να το διαταράξει. Πάντοτε, η εργασία με τις ιδιότητες της αφύλευτης πρόθεσης και της αγνής απάθειας φέρνει ισοζύγιο στις αντιθέσεις. Και όχι μόνο. Με τρόπο θαυμαστό αναπτύσσεται το εσωτερικό μας σημείο επαφής και η γνώση του πώς να ψάχνουμε τις πηγές της έπνευσης. Αν όμως η σκέψη μας δεν ανταποκρίνεται ορθά στη λύτρωσή μας, παραδείγματος χάρη με την αιμονή της στο φόβο, ας γνωρίζουμε ότι το περιεχόμενο του νου μας μπορεί να αντικατασταθεί. Πώς? Δοκιμάζουμε και εδώ τη μέθοδο του restart με την αναπνοή μας και του backup στη νέα μας εικόνα και το συναίσθημα που την περιβάλλει, γιατί αντικαθιστά το παλαιό με το νεότερο, φέρνει νέα στάση. Αν όμως είμαστε νοητικοί τύποι, πρέπει πάντα να διατηρούμε καθαρό τον αγωγό νου ψυχής μας και μέσω αυτού πρέπει απευθείας να επικαλεστούμε την ψυχή μας. Πάντα το ανώτερο, όταν καλείται, επιλαμβάνεται του κατώτερου. Η ψυχή μπαίνει, ο φόβος βγαίνει. Αυτή είναι η δυναμική ισχύ της αντικατάστασης. Ο λαός λέει «φωνή Κυρίου». Η φωνή, ο ήχος, ο κραδασμός, η συχνότητα που θεραπεύει, που κυριαρχεί. Κύριος είναι η ψυχή μας. Κύριος είναι ο διδάσκαλός μας. Κύριος είναι η αρμονία του σύμπαντος. Θέλουμε να δούμε σε ποιες συχνότητες αυτό συμβαίνει. Ας ξαναμελετήσουμε τα περί εγκεφαλικών μας συχνοτήτων. Μήπως η χαλάρωσή μας αποτελεί πάντα την προϋπόθεση για να φτάσουμε αυτές τις συχνότητες? Η χαλάρωση ανοίγει το δρόμο για να ελέγξουμε την προσωπικότητά μας. Αν για μας το να ελέγξουμε το σώμα μας, τα συναισθήματά μας και τις σκέψεις μας είναι πρωταρχικό, τότε πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό ξεκινάει από τη χαλάρωση. Γιατί? Επειδή μέσα στις συχνότητες της χαλάρωσης, τις οποίες συχνότητες ο καθένας μας μπορεί να πετύχει, η υλικότητα που προκύπτει από το φυσικό υλικό κόσμο και η αισθαντικότητα που προκύπτει από τον αστρικό κόσμο και η νοητικότητα που προκύπτει από τον νοητικό κόσμο πάβουν να ασκούν υπερβολική σαγήνη πάνω μας. Πώς αυτοπιθαρχούμε τα συναισθήματά μας? Σε τόσο πολλούς ανθρώπους κλείνουν οι πηγές της εκ των έσω πληροφόρησης λόγω της απειθάρχητης συγκινησιακής τους φύσης. Μήπως και σε εμάς? Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους το απειθάρχητο αστρικό μας σώμα μπορεί να πειθαρχηθεί. Πώς το αστρικό πειθαρχείται? Είτε με την απευθείας αναστολή, είτε με την απευθείας κατανόηση των εκβάσεων που παίζονται.
Η μέθοδος της απευθείας αναστολής είναι όταν, παραδείγματος χάρη, σταματάμε τα δάκρυά μας ή την ταραχή μας λέγοντας «Όχι τώρα, δεν είναι ώρα τώρα». Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, εποφελώς, κάποιες φορές. Αλλά δεν είναι ορθή μέθοδος, ούτε επιδέχεται πολλές επαναλήψεις. Γιατί, επειδή έχει πάνω μας πολλαπλό άσχημο αντίκτυπο. Οδηγεί σε συμφόρηση τη συναισθηματική μας κατάσταση και σε συμφόρηση τον εθερικό μας φορέα. Στο δε φυσικό μας σώμα προκαλείται πονοκέφαλος, συμφόρηση του ύπατος και άλλες ανομαλίες. Η μέθοδος της απευθείας κατανόησης των εκβάσεων είναι όταν έχουμε ήδη την ικανότητα να τις αντιλαμβανόμαστε. Κάτι που προϋποθέτει ότι ο νους μας βρίσκεται σε ένωση και καθοδήγηση από την ψυχή μας και από το διδάσκαλό μας. Το μόνο που μπορεί να μας συμβεί είναι να αυξηθεί η γνώση από την εμπειρία και η χρησιμότητα στο έργο για το καλό και αγαθό και το ωραίο. Ας χαλαρώνουμε για να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να διατηρούμε τις δικές μας ισορροπίες, της μη σαγήνης, της μη απογοήτευσης, του μη φόβου. Ας χαλαρώνουμε για να πιάνουμε τις συχνότητες που μας φέρνουν σε επαφή με την ψυχή μας, που τα πάντα σαρώνει μέσα μας και τα αντικαθιστά με τις δικές της δυναμικές, της ελευθερίας, της χαράς, της αφοβίας. Ας χαλαρώνουμε για να διατηρούμε τις συχνότητες της αρμονίας του σύμπαντος, που αποσβαίνει μέσα μας κάθε δική μας δυσαρμονία. Αυτές οι υγιείς συχνότητες αντικαθιστούν τις δικές μας συχνότητες, επιλύοντας τα νοητικά, συναισθηματικά και φυσικά μας προβλήματα. Πώς θα τις φέρουμε κοντά μας? Πώς θα τις υποδεχτούμε? Επιλέγοντας την πηγή των συχνοτήτων που θα μας αναμορφώσουν λυτρώνοντάς μας. Σαν να λέμε, επιλέξτε την πηγή από την οποία θα πιείτε νερό. Δεν υπάρχει πιο κρίσιμο ζήτημα. Η πηγή των συχνοτήτων. Φροντίστε να είναι η καλύτερη. Κάθε φορά η ανώτερη και η πιο ανώτερη και η πιο ανώτερη. Έτσι προκαλούμε συνεχείς αναπροσαρμογές μέσα μας που μας οδηγούν σε διαρκείς αναμορφώσεις. Γι' αυτό στην Εκκλησία λένε «Υπέρ της άνωθεν ειρήνης δεηθόμεν, υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Και ο Χριστός λέει «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού. Αυτή την προϋπόθεση της ορθής προεπιλογής της πηγής των συχνοτήτων με τις οποίες θα έρθουμε σε επαφή υπηρετεί το σύστημα ηλιακών διαλογισμών, το οποίο προτείνουμε έχοντάς το βιώσει. Οι διαλογισμοί χαλάρωσης που εντάσσονται σε αυτούς τους ηλιακούς διαλογισμούς ως διαλογισμοί βάσης για ολόκληρο το είναι μας, τοποθετούν το σώμα μας στην ορθή συχνότητα για να κάνει επαφή με την ψυχή, με το διδάσκαλο, με την πνευματική πλανητική ιεραρχία, με την πηγή των αναστάσιμων ενεργειών.
Θα μιλήσουμε τώρα για τη χαλάρωση που νικά τους φόβους της προσωπικότητας. Πώς θεραπεύεται το φοβικό στρες για να φτάσουμε τις συχνότητες της χαλάρωσης? Φοβικό είναι το στρες που παράγεται από φόβο. Είναι το συνειδητό στρες μπροστά σε μία απειλητική κατάσταση. Ναι μεν, ορθά οθεί τον οργανισμό να παράξει αδρεναλίνη για να ανταπεξέλθουμε, αλλά συνήθως δεν τη χρησιμοποιούμε ορθά. Αν η αδρεναλίνη εγκλωβίζεται σε διαρκή κατάσταση εγρήγορσης χωρίς λύση, εκτόνωση, χαλάρωση, τότε παράγεται διαρκής διέγερση, υπερένταση και γενικώς διαρκής συναγερμός. Αν η αδρεναλίνη εκποιείται από προσανατολισμένα όπως να είναι, χωρίς δόμηση, αποκατάσταση, τότε παράγεται διαρκής ατονία και γενική δυσφορία. Έτσι παράγεται ένας διαρκής φαύλος κύκλος νευρικής υπερβολής, ευερεθιστότητας, θυμού, οργής, βιαιότητας, εξάντλησης των αποθεμάτων ενέργειας, αποδυνάμωσης, εξουθένωσης, ματαιότητας που χρειάζεται να σπάσει. Αυτό ισχύει για τους φόβους που συνδέονται με την προσωπικότητα. Μπορεί να είναι φόβοι φαντασιακοί, ανυπόστατοι δηλαδή, μπορεί να είναι φόβοι αντικειμενικοί, εύλογοι δηλαδή, που οφείλονται σε αντικειμενικά δεδομένα, μπορεί να είναι φόβοι για τους δυνατούς κραδασμούς που συναντά κάποιος στο διαλογισμό του, μπορεί να είναι φόβοι για τις προβληματικές δυνάμεις που θεληματικά παράγουν δυσλειτουργία και εγκλωβισμό, μπορεί να είναι φόβοι για το μέλλον. Προσωπικότητα δεν σημαίνει μόνο σώμα, αισθήσεις, συναισθήματα. Σημαίνει ότι διαθέτουμε και ισχυρό νοητικό που λειτουργεί. Η φόβη ενός νοητικού ανθρώπου είναι πιο δυναμική από τους φόβους ενός συγκινησιακού ανθρώπου. Γιατί? Επειδή αυτός που έχει ισχυρό νοητικό σώμα ντύνει τις αντιδράσεις του φόβου του με νοητική ύλη εξαιρετικά ζωογονημένη. Αυτό προκαλεί τη δημιουργία μιας ισχυρής μορφής σκέψης. Αυτή η σκέψη κυκλοφορεί μεταξύ αυτού του ίδιου και του γεγονότος που φοβάται. Έτσι συνδέεται με αυτό. Καλλιεργεί δεσμό μαζί του. Έτσι μοιραία συναντά το φόβο του. Ας δούμε τώρα πώς η απάθεια αντικαθιστά τον πανικό. Μια πρώτη τάξη φόβων αφορά την κατάσταση πανικού. Όταν σκέψεις, υπερβολικά δυσάρεστες, αρχίζουν να συσσωρεύονται μέσα μας. Όταν η φαντασία μας αποχαλινώνεται και ο νους μας ενδυναμώνει αυτή την αποχαλήνωση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Ακολουθούμε την παρακάτω μέθοδο συνειδητά, επιζητώντας την απάθεια. Είναι μέθοδος χαλάρωσης, συγκέντρωσης, σιγής και απόπλησης ολόκληρης της προσωπικότητας με καθαρό χρυσό λευκό φως από την ψυχή. Το χρυσό δηλώνει το πνευματικό και το λευκό τη σύνθεση των αγνών κραδασμών. Είναι μέθοδος με ενέργεια αγάπης και φωτός.
πού βρίσκουμε αυτές τις ποιότητες? Στην ανώτερη πηγή μας, στην ίδια την ψυχή μας και στην ανώτερη δύναμη από την οποία αυτή καθοδηγείται. Για να βρεθούμε σε αυτή την ενέργεια αγάπης και φωτός, χαλαρώνουμε το φυσικό μας σώμα. Όσο μπορούμε, εξατμίζουμε την πίεση από τις αισθήσεις μας. Συγκεντρώνουμε το νου μας σε μία εικόνα ανάτασης. Σταθεροποιούμε το νου σε αυτή. Ποια εικόνα προτείνουμε για τη σύνδεση με την ανώτερη πηγή μας? Μία χρυσή κάθετη ευθεία πάνω από το κεφάλι μας, να μας διαπερνά και να ενώνει εμάς, το πρόσωπο, την προσωπικότητα που είμαστε, με εμάς, την ατομικότητα, την ψυχή που είμαστε, με το διδάσκαλό μας, τον οδηγό μας, τον εκπαιδευτή, τον καθοδηγητή της ψυχής μας. Έτσι, οραματιζόμαστε και επιβεβαιώνουμε την προσωπικότητα, την ψυχή, το διδάσκαλο, σαν τρία σημεία. Τρία εστιακά σημεία, αδιάσπαστα συνδεδεμένα. Η προσωπικότητά μας εδώ, ένσαρκα. Η ψυχή μας, σαν ήλιος από πάνω μας, να μας συμπληρώνει και να μας σταθεροποιεί με τις ακτίνες της. Και ο διδάσκαλος, σαν πάλαμπρος ήλιος, από εκεί ψηλά, να μας συμπληρώνει ως σύνολο και να μας συνέχει, να μας δυναμοποιεί. Στη συνέχεια επικαλούμαστε ηθελημένα ένα ρεύμα καθαρού, χρυσού, λευκού φωτός από την ψυχή μας. Χρυσό λευκό φως από την ψυχή μας διαχύνεται μέσα μας, ώστε να ξεπλύνει κάθε τι που παρεμποδίζει ανάμνηση, εικόνα, εγγραφή, ίχνος, συχνότητα. Συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία ως ότου καταλάβουμε ότι η αναίρεση έχει επιτελεστεί. Στην αρχή μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε πολλές φορές. Μετά, μία και μόνη φορά θα είναι αρκετή. Και αργότερα, η όλη διαδικασία μπορεί να είναι περιττή, γιατί θα έχουμε κατορθώσει να κυριαρχήσουμε το φόβο. Ποιο είναι το κλειδί? Η εικόνα του φόβου αναιρείται από την εικόνα της σύνδεσής μας με την ψυχή μας και το διδάσκαλό μας. Τότε ανοίγουν οι πηγές της αγάπης και το έργο της απελευθέρωσής μας επιτελείται από τους πίδακες αγάπης και φωτός που μας κατακλείζουν. Προσοχή! Πρέπει να καταστήσουμε τη νέα εικόνα μας συνειδητά ενεργή. Ενεργή για ποιον? Για την εγκεφαλική μας συνείδηση. Την αποδεχόμαστε? Την εγγράφουμε? Τη στερεώνουμε? Τη δυναμώνουμε? Πώς θα ξέρουμε ότι αυτό συμβαίνει? Επειδή θα αλλάζει η στάση μας. Αλλάζει η σιγουριά μας. Αλλάζει η αίσθησή μας. Αλλάζει η κατανόησή μας. Αλλάζει η αυτοκυριαρχία μας. Η ηρεμία της ψυχής μας μας χαλαρώνει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι προσωπικότητές μας και τα λάθη τους και τα ελλείμματά τους κυριαρχούνται από την ψυχή μας,
που είναι αγωνιστής πολεμιστής, με φως. Δηλαδή, οι προσωπικότητές μας γίνονται φωτόσπαθα, που λένε και τα παιδιά, έχεις φωτόσπαθο, είσαι φωτόσπαθο. Ας προσεγγίσουμε τη σύνθεση που νικά τους αντικειμενικούς φόβους. Μία δεύτερη τάξη φόβων αφορά τους αντικειμενικούς φόβους, που προκύπτουν από τις συνέπειες που συνδέονται με τις περιστάσεις του έργου που έχει να γίνει και από τη γνώση των αληθινών εμποδίων του έργου. Στην περίπτωση αυτή ακολουθούμε την παρακάτω μέθοδο συνειδητά, επιζητώντας την αρμονία νου και ενόρασης. Ηρεμούμε το φυσικό μας σώμα. Καθησυχάζουμε με προσωρινή αναστολή τις αισθήσεις μας. Συνδεόμαστε με τον ήλιο της ψυχής μας και σκεφτόμαστε με τη λογική, συγκεκριμένα, την ορθή μέθοδο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία. Αφού εξαντλήσουμε όλες τις μεθόδους της λογικής και αφού δούμε καθαρά τη γραμμή δράσης μας, τότε, αφού πρώτα ανυψώσουμε τον κραδασμό μας όσο πιο ψηλά μπορούμε, δηλαδή μπούμε σε συχνότητες υπερνού ή υπερσυνειδητού, στη συνέχεια επικαλούμαστε από τα ενορατικά επίπεδα επιπρόσθετο φως πάνω στη δυσκολία. Αν πραγματοποιηθεί αρμονία μεταξύ της ενόρασής μας και της λογικής μας, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί η αρμονία αυτή που συμβαίνει τη στιγμή της εναρμόνισης των εγκεφαλικών μας ημισφαιρίων μας φανερώνεται σαν γεγονός, πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Τώρα, ό,τι και να συμβεί, είναι για καλό. Τη στιγμή αυτή της εναρμόνισης, της ενόρασής μας και της λογικής μας, ας είμαστε σίγουροι για την καθοδήγηση. Όταν με αυτόν τον τρόπο από την αρχή φανερώνεται το θετικό πρόσημο του τέλους, τότε με δύναμη προχωράμε στις σωστές επιλογές και δράσεις. Η αρμονία αυτή μας έχει φανερώσει τη διέξοδο από το αδιέξοδο. Θα μιλήσουμε τώρα για την υπέρβαση που νικά τους φόβους της υπηρεσίας. Μία τρίτη τάξη φόβων βασίζεται στην επίγνωση των δυνάμεων που εργάζονται εναντίον του σχεδίου και που παρεμποδίζουν το έργο που πρέπει να γίνει. Επιθέσεις και αποκρυφιστικές δυνάμεις που μάχονται επίμονα εναντίον της προόδου μπορεί να εκδηλωθούν και να κάνουν την παρουσία τους αισθητή στον ένα ή τον άλλο φορέα ή σε σπάνιες περιπτώσεις και στους τρεις μαζί. Κάποτε θα είναι επιθέσεις που στρέφονται εναντίον του εργάτη σαν ατόμου, κάποτε εναντίον ομίλων εργατών. Για να τις αντικρούσουμε χρησιμοποιούμε την πρώτη μέθοδο, στην οποία συνδεόμαστε με την ψυχή μας και με το διδάσκαλό μας. Επιπλέον απαιτείται σύνδεση αρχικά με την ομάδα μας, με την οποία εργαζόμαστε για να πραγματοποιηθεί το έργο του φωτός και της αγάπης στην ανθρωπότητα και σε ολόκληρη τη γη και τελικά με την πνευματική, πλανητική ιεραρχία όλων των διδασκάλων στην οποία ανήκει και ο δικός μας διδάσκαλος. Κατόπιν, αφού επιτύχουμε ηρεμία, οραματιζόμαστε τις εικόνες των διδασκάλων για τους οποίους έχουμε ακούσει και ανυψώνοντας ακόμα πιο ψηλά τον κραδασμό μας, συνδεόμαστε με τον Χριστό της αγάπης,
με τον Βούδα της Θείας Φώτισης και με τον Μανού της Δύναμης, ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία εργαζόμαστε και πάνω στην οποία η επίθεση πιθανόν να πραγματοποιηθεί. Τότε, μέσα από τους κρίκους ολόκληρης της συνδετικής αλύσου και μέσα από ολόκληρο τον εαυτό μας, δεχόμαστε και διαχύνουμε ένα ρεύμα ιόχρου φωτός. Ας γνωρίσουμε τώρα τη χαλάρωση που νικά τους φόβους του ισχυρού κραδασμού. Χρειάζεται προσοχή στο αν το εθερικό μας σώμα έχει ήδη εκπαιδευτεί στο να ανταποκρίνεται ορθά, αρμονικά, συνεργατικά στην ιόχρου ενέργεια και στο αν έχουμε ήδη ξεπεράσει τις αρχικές θεραπευτικές, καθαρτήριες, λυτρωτικές κρίσεις. Γιατί όταν ο πνευματικός κραδασμός είναι εξαιρετικά ισχυρός, τότε δύο αντίθετα δεδομένα εκδηλώνονται, το καλό και το κακό ταυτόχρονα. Ας το διατηρούμε αυτό στο μυαλό μας, με προσοχή. Όλες οι καλές εφέσεις και οι συγχρονιζόμενοι με αυτές υψηλοί κραδασμοί τονώνονται. Και όλα όσα αποκαλούμε κακό τονώνονται και αυτά. Μπορεί για παράδειγμα να παρουσιάζεται ένα κύμα εγκληματικότητας, αλλά ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί αυξανόμενος αριθμός ομήλων που εκπροσωπούν την πνευματική προσπάθεια και την υψηλή έφεση. Μπορεί ενώ λυτρωνόμαστε από ένα πρόβλημα, ταυτόχρονα να εμφανίζεται σε έξαρση κάποιο άλλο. Αν ήδη εργαζόμαστε ως εργάτες του φωτός και της αγάπης, τότε οι φόβοι μας υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες. Έχουμε φόβο για ό,τι επιφυλάσσει το μέλλον. Αμφιβολία σχετικά με την έγκβαση οποιασδήποτε προσπάθειας. Στην περίπτωση των πιο πολλών ανθρώπων είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Έχουμε ενοχλήσεις από υψηλούς κραδασμούς που φαίνονται να εκπορεύονται από υψηλές πνευματικές πηγές. Ισχυροί κραδασμοί συνήθως έρχονται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα και καθώς η φυλή προχωρά σε εξέλιξη, οι κραδασμοί θα αυξάνονται και θα γίνονται πιο ισχυροί και οι αντίκτυποι τους πρέπει να αντιμετωπίζονται με σύνεση. Ας δούμε με τι τρόπο εκδηλώνεται πάνω μας το αποτέλεσμα της ανύψωσης του κραδασμού. Εκδηλώνεται με σωματική κούραση. Φυσικά με ύπνο και ξεκούραση σε ορθή αναλογία, αλλά πάνω απ' όλα με την αλλαγή του κραδασμού μέσω της αναψυχής και της διασκέδασης. Προσοχή! Όχι της εκποίησης του κραδασμού, δηλαδή όχι στο ξόδεμά του. Αντίθετα, αναψυχή και διασκέδαση που μας βοηθούν, δίνοντάς μας το χρόνο να αφομοιώσουμε με ομαλότητα, συμβατότητα. Το αποτέλεσμα της ανύψωσης του κραδασμού εμφανίζεται σαν βαθιά κατάπτωση. Όταν επέρχεται, ολοκληρωτική συντριβή της καρδιάς καθώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον. Ας το αντιμετωπίσουμε ενθυμούμενοι πως η χαρά της ψυχής που κρύβει το μέλλον δεν αποκαλύπτεται, αλλά πως η χαρά έρχεται το πρωί. Το αποτέλεσμα της ανύψωσης του κραδασμού εκδηλώνεται σαν ευαισθησία του αστρικού σώματος, που είναι ίσως ακόμα πιο δύσκολη να την υπομείνει κανείς. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί από το άτομο όσο πιο καλά μπορεί, έχοντας υπόψη
τις εισηγήσεις των διδασκάλων. Επίσης, εκδηλώνεται σαν μόνιμη τόνωση των ατόμων μέσα στους διαφόρους φορείς, με αποτέλεσμα τον συνεπή, σταθεροποιημένο κραδασμό τους. Μας ανυψώνει λίγο πιο κοντά στο σκοπό, μολονότι μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε. Γι' αυτό ας είμαστε χαλαροί, λειτουργώντας, πιστεύοντας στο αποτέλεσμα, περιμένοντας. Ποιο είναι το κλειδί για την εσωτερική ηρεμία? Ζούμε τώρα περίοδο παγκόσμιας αναταραχής και αναστάτωσης. Ας διατηρούμε στη συνείδησή μας το γεγονός ότι όταν η αναταραχή είναι γενική, τότε το τέλος είναι κοντά. Στη φύση, μια γενική ηλεκτρική καταιγίδα ξεκαθαρίζει την ατμόσφαιρα και φέρνει λιακάδα και πιο εύκολες συνθήκες διαβίωσης. Εμείς ζούμε τώρα στο μέσον της ενδιάμεσης περίοδου, την περίοδο της σταδιακής διάλυσης των νεφών, με βροντές μεν που ακούγονται και με ξαφνικές βίαιες καταιγίδες, ανέμους και βροχή που αναστατώνουν. Με υπομονή ας διατηρούμε την εσωτερική ηρεμία και σιγουριά, με τις οποίες μπορούμε και να χάσουμε από τη ματιά μας το δράμα των ατελών προσωπικότητων μας και μπορούμε να διατηρούμε στο νου και στην καρδιά μας τις άμορφες δυνάμεις που βρίσκονται σε δράση μέσα από όλες τις μορφές και τις εποχές. Με αυτή την υπομονή, την εσωτερική ηρεμία και σιγουριά, ας συνεχίζουμε το έργο μας, έως να δούμε την τάξη να έρχεται μέσα από το χάος, την ανοικοδόμηση μέσα από την παλιά καταστροφή και τις τωρινές αναπροσαρμογές. Με αυτή την υπομονή, την εσωτερική ηρεμία και σιγουριά, ας καταγράψουμε και εγκεφαλικά την αποδέσμευση των καινούριων ζωικών εθερικών δυνάμεων, που ως τώρα ήταν αποκλεισμένες στα κελίφη της αποκριστάλλωσης που κτίζει ο άνθρωπος. Ποιο είναι το μυστικό που μας δίνει αυτή την υπομονή, την εσωτερική ηρεμία και σιγουριά? Το να μπορούμε να διατηρούμε μέσα μας και μπροστά μας το βασικό και το αιτιώδες πάντα του μεγάλου κύκλου. Ποιος είναι αυτός ο κύκλος? Κάτι σπουδαίο, κάτι υπέροχα αναστάσιμο συμβαίνει σήμερα. Οι ενέργειες του υδροχώου ήδη κυκλοφορούν. Είναι ρεύματα ενωπιού ζωής, ασύλληπτης δύναμης. Επομένως φέρνουν καινούργια συνεκτικότητα, μια νέα αδελφότητα ανθρώπων που βαδίζουν προς τη σύνθεση και την ενότητα. Η καρδιά του ηλιακού λόγου χτυπά τώρα με ρυθμό που προσεγγίζει περισσότερο αυτό τον πλανήτη. Η επαναγέννηση συμβαίνει στη γη σαν επιβεβαιωμένο γεγονός. Μια μεγάλη αναστάσιμη ζωή, μια ζωή αγάπης, σοφίας και θέλησης παίρνει εθερική φυσική μορφή. Μέσω του δικού της εθερικού σώματος, η αναστάσιμη αυτή ζωή συντονίζει το εθερικό σώμα του πλανήτη μας σε νέα κατάσταση συχνοτήτων, απελευθερωτικών και αναστάσιμων. Όταν το κλειδί αυτό το έχουμε σταθερά ως πρωταρχικό γεγονός, τότε, παρακολουθώντας την εσωτερική πορεία, μπορεί η υπομονή μας για τα προβλήματα που μας απασχολούν
να διαρκεί στην απειρία των μικρότερων κύκλων και μπορούμε να ξεφορτωνόμαστε τις πεποιθήσεις μας και τα λάθη μας ως δευτερεύοντα και ασήμαντα. Σημασία έχει θεληματικά, με έργο και με σκοπό, να είμαστε μέρος του παγκόσμιου καλού και αγαθού. Η ικανότητα να στεκόμαστε μόνοι, να αναλαμβάνουμε ευθύνη και να αψηφούμε το κακό χάρη του καλού που έχει επιτευχθεί, είναι το αλάνθαστο γνώρισμα του ανθρώπου με ψυχική πνευματική υπόσταση. Έτσι συμμετέχουμε στο πνεύμα της αναδιοργάνωσης της σκέψης των ανθρώπων και της οικοδόμησης του νέου πολιτισμού. Έτσι διατηρούμε το πνεύμα της αλήθειας, ώστε ο νους ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής να έρθει υπό έλεγχο και να φτάσει σε εκείνη τη διαλογιστική και στοχαστική κατάσταση που θα του επιτρέψει να αναγνωρίσει την επόμενη κατά σειρά πνευματική ανέλυξη μέσα του. Σήμερα που βιώνουμε την τωρινή κατάσταση της παγκόσμιας αναταραχής, της φαινομενικής ασυδοσίας και διάλυσης, η πλειονότητα των ανθρώπων αναγνωρίζει μόνο δύο πράγματα. Την ανάγκη της για ελευθερία και μία έντονη προθυμία για τη γνώση. Ταυτόχρονα περιφρονεί την παράδοση του παρελθόντος. Απορρίπτει τις παλιές διατυπώσεις της αλήθειας και αναζητά και ερευνά, ταλαντευόμενη και επαναστατημένη. Κρίνει, επικρίνει. Δρά ή δεν δρά και με τη σειρά της κρίνεται και επικρίνεται. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τις στιγμές της χαλάρωσης η συνείδηση επεκτείνεται σε βιωματική εμπειρία. Πώς? Μόνο όταν μετουσιώνουμε τα μαθήματα των ανώτερων πεδίων σε πρακτική γνώση, γίνονται τα μαθήματα αυτά μέρος της δικής μας εμπειρίας και δεν είναι πια θεωρητικά. Η πρόοδός μας πάνω στην ατραπό της ψυχής μας στηρίζεται στην ικανότητά μας να κάνουμε τη διδασκαλία δική μας, αναπόσπαστο μέρος της συνείδησής μας, βίωμά μας. Έτσι επεκτείνεται η συνείδησή μας σαν μια πρακτική εμπειρία που διαρκώς μεγαλώνει. Οι θεωρίες αποκτούν αξία τη στιγμή που τις μεταβάλλουμε σε γεγονότα. Από αυτό προκύπτει και η αξία του να διαλογιζόμαστε πάνω σε ιδεώδη. Στο διαλογισμό οι σκέψεις μας κραδένονται αρχικά, προσωρινά, στο βαθμό της σύλληψης της ιδέας. Και τελικά με τον καιρό ο κραδασμός αυτός γίνεται μόνιμος. Τα μάτια μας λοιπόν ας κοιτάζουν ολόησια μπροστά. Ας μην χάνουμε χρόνο δεξιά και αριστερά. Η ατραπός οδηγεί προς τα πάνω, σε μεγαλύτερη συχνότητα κραδασμού και άρα μεγαλύτερη ευαισθησία. Μόνο καθώς η συνείδηση διευρύνεται και βρίσκει κανείς την πραγματική του θέση στο κοσμικό όλο, γίνεται φανερή η ανταμοιβή. Ας αναζητάμε το σημείο της ισορροπίας στην εργασία μας και ας διατηρούμε αυτή την ισορροπία, γιατί τα χρόνια που έρχονται φέρνουν πολλές δυσκολίες, πολλή δουλειά, πολλή πίεση. Παρά τους φυσικούς μας περιορισμούς και τα αστρικά μοιάσματα που κυκλοφορούν, παρά τους ρυπαρούς βόθρους των κατώτερων επιπέδων του νοητικού πεδίου, όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να μάθουμε να εξαγνίζουμε και να ανυψώνουμε τον κραδασμό μας. Για να κάνουμε delete του παλιού
και restart του εαυτού μας συνολικά, έχοντας εγγράψει κυταρικά την απόσβεση του παλαιού και έχοντας συλλάβει κυταρικά την αλλαγή, πρέπει πρώτα να βρεθούμε μετέωροι, εκεί όπου τα πάντα σιωπούν. Γι' αυτό στην εισαγωγή κάθε τμήματος του έργου αυτού μαθαίνουμε να χαλαρώνουμε. Σημαίνει παράγουμε εσωτερικό χώρο στο σύστημά μας για να γίνουν οι περαιτέρω διευθετήσεις που επιθυμούμε. Μετέωρη, χαλαρή, ανοιχτή σε σιωπή, συνδεόμαστε με την πηγή επιλογής μας. Έτσι εισάγεται αυτό που θέλουμε και επισφραγίζεται μέσα μας, κάνοντας εγγραφή στο σκληρό δίσκο κάθε ημισφαιρίου μας και στο σκληρό δίσκο της παρεγκεφαλίδας μας και όλου του εγκεφαλονοτιαίου μας συστήματος. Έγιναν οι εγγραφές. Τι μένει? Ο συντονισμός τους. Και μετά η δοκιμή του αποτελέσματος αυτού του μεγαλειώδους συντονισμού. Η χαλάρωση ανοίγει το δρόμο στην επαφή με την ψυχή μας. Η προσπάθειά μας, η πειθαρχία μας, η ζωή μας στο σύνολό της, πρέπει να στρέφεται προς την κατεύθυνση της επίτευξης επαφής με τον ανώτερο εαυτό μας, την ψυχή μας. Αυτή η επαφή πρέπει να διατηρείται σταθερή και ακλόνητη. Να διατηρούμε τέτοια απευθείας ευθυγράμμιση, ώστε η δύναμη και η ισχύ της ψυχής να μπορούν να επιχύνονται μέσα στη φύση της προσωπικότητάς μας. Ψυχές διαλεγμένες και δοκιμασμένες ενγυμνάζονται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι διδάσκαλοι είναι υπεραπασχολημένοι. Δίνουν πολλά. Και από τον καθένα μας σαν άτομο εξαρτάται το πώς παραλαμβάνουμε και πώς χρησιμοποιούμε αυτό που μας προσφέρεται. Πώς? Ο καθένας μας είναι ένα εστιακό σημείο ενέργειας. Χρειάζεται να είμαστε συνειδητοί σε αυτό. Σε οποιασδήποτε συνθήκες ηρεμίας ή αναταραχής, θα πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να το στηρίζουμε. Η δύναμη και η ισχύ της ψυχής μας εστιάζονται μέσα στην προσωπικότητά μας. Στοχεύει και διαχύνεται. Αυτή η σροή της ψυχής μας μέσα μας αλλάζει τα ηλεκτρομαγνητικά μας δεδομένα. Παράγει μια σταθερή ακτινοβολία από μέσα μας προς τα έξω, που επηρεάζει και εμάς και τα όσα μας περιβάλλουν. Μας φέρνει διάκριση και αληθινή άσκηση των αξιών. Συνεπάγεται οικονομία δυνάμεων, εξοικονόμηση χρόνου, συνετή διαχείριση της δύναμης, διανομή ενέργειας με σύνεση, αποφυγή της υπερβολής. Η κοινή λογική σε κάθε τι που κάνουμε, η αυτοπερισυλλογή και η αυτοπαραγνώριση του εαυτού μας γίνονται εργαλεία μας. Οι επιτεύξεις αυτές είναι ανάλογες προς την έκταση της εσωτερικής επαφής και τη διάβγεια του αγωγού που συνδέει την ψυχή μας με τον φυσικό μας εγκέφαλο. Κάθε σοβαρή εκγύμναση στοχεύει στο να μπορέσουμε να είμαστε ένα εστιακό σημείο της πνευματικής ενέργειας.
Πρόκειται για μια εκγύμναση που είναι κυκλική, που έχει δηλαδή διαστήματα δραστηριότητας και διαστήματα ηρεμίας, διαστήματα επαφής, αναγνωρίσιμης επαφής με την ψυχή και τις θείες δυνάμεις και διαστήματα σιωπής, φαινομενικής σιωπής. Μέσα σε αυτή τη σιωπή που είναι φάση υπέρτατης χαλάρωσης του συστήματός μας, γίνονται οι εγγραφές στα μέρη του συστήματός μας, στον σκληρό δίσκο του κάθε μέρους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εκγύμνασης μιλάμε για τη χαλάρωση. Τη χαλάρωση με την οποία μαθαίνουμε στο σώμα μας να προετοιμάζεται για αλλαγή συνείδησης. Καθώς μαθαίνουμε να ανταποκρινόμαστε στον κραδασμό της ψυχής μας και των διδασκάλων που φροντίζουν την εξέλιξη της ανθρωπότητας προς την αρμονία της ένσοφης αγάπης, πρέπει να δεχόμαστε συνετά αυτή τη ρυθμική περιοδικότητα. Αν θέλουμε να προσεγγίζουμε στα νοητικά επίπεδα τα ρεύματα που εκπορεύονται από τον ανώτερο εαυτό μας, από τον όμιλο των ψυχών που σαν εμάς προοδεύουν στο δρόμο της αγάπης και της νοημοσύνης και από τους διδασκάλους της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας στα εσωτερικά πεδία, πρέπει να προσφέρουμε συνθήκες προγραμματισμένες με τρόπο συγκεκριμένο. Γιατί έτσι τα ρεύματα δεν θα λοξοδρομούν και η επαφή θα πραγματοποιείται. Ανεξάρτητα από ποιο πεδίο την χάνει της προσοχής μας, σκοπός μας είναι να εκφράζουμε πλήρως τη συνειδητότητά μας. Ακόμα και η προσήλωση στις υποθέσεις του φυσικού πεδίου. Ναι, αναπεριόδους μπορεί να είναι στον ίδιο βαθμό μέρος του σχεδίου στη συγκεκριμένη εκείνη εποχή, όσο οποιοδήποτε άλλο είδος υπηρεσίας. Αρκεί να εντάσσεται σε νοήμονα περιοδικότητα. Όλα είναι μέρος της θείας ζωής. Θα μιλήσουμε τώρα για τη χαλάρωση που μας προσφέρει τη διατήρηση της συνδετικής συνείδησης. Η χαλάρωση παράγει εκείνες τις συνθήκες με τις οποίες πέραν της επαφής διατηρούμε και συνδετική συνείδηση. Δηλαδή την ικανότητα να διατηρούμε και να αποτυπώνουμε τη συνέχεια, το αδιάσπαστο, το άτμητο της συνείδησής μας από εκεί ψηλά μέχρι εκεί βαθιά, συνεχόμενα, αυτονόητα. Μας εξηγούν ότι όταν υπάρχει συγκινησιακό και νοητικό χάος, τότε τα εσωτερικά ρεύματα εκτρέπονται και ο εγκέφαλος δεν μπορεί να καταγράψει εκείνο που μπορεί να έχουμε δει και ακούσει εσωτερικά. Το ίδιο συμβαίνει αν είμαστε κουρασμένοι και το φυσικό σώμα έχει ανάγκη ανάπαυσης. Εκείνο που είναι εσωτερικό δεν καταφέρνει να αποτυπωθεί. Η εσωτερική αίσθηση χάνεται. Γιατί? Επειδή αν η ζωτικότητά μας είναι χαμηλή, σημαίνει ότι τα κέντρα στον εθερικό φορέα μας δεν ζωογονούνται. Σημαίνει ότι τα ζωτικά πρανικά ρευστά δεν αφομοιώνονται. Σαν να λέμε ότι δεν έχουμε τη δύναμη να εισπνεύσουμε και άρα πέφτει το επίπεδο της οξυγόνωσής μας. Σαν να λέμε ότι η μπαταρία του αυτοκινήτου μας δεν φορτίζεται, επομένως δεν θα παράξει έργο. Εδώ, σε αυτό που περιγράφουμε, μπαταρίες
είναι τα κέντρα στον εθερικό φορέα μας. Τα εθερικά κέντρα πρέπει να παραμένουν ενεργά στο έργο τους. Ενεργά καταρχάς στο να παράγουν διαρκή επαφή με τον εσωτερικό κραδασμό και στο να τον μεταδίδουν. Να μεταδίδουν την ενέργεια με την οποία ήρθαν σε επαφή. Όταν χαμηλώνει η δυνατότητα κραδασμικής επαφής, τότε το κέντρο δεν καταφέρνει να αποτυπώσει κραδασμό και ανταπόκριση. Όταν πάλι η τόνωση είναι επαρκής και οι άλλες συνθήκες παίρνουν τη μορφή της αναγκαίας ηρεμίας, τότε πια μπορούμε να συναντήσουμε τα ρεύματα. Οπότε επακολουθεί ανταπόκριση και πραγματοποιείται ένας καινούριος κύκλος δεκτικότητας. Είναι σημαντικό να έχουμε γνώση του μηχανισμού αυτού και του έργου που παράγει. Να γνωρίζουμε πόσο ζωτικά επηρεάζει την εσωτερική μας δύναμη και πώς επηρεάζει το προς τα που πορευόμαστε. Πώς αλλάζει το κάθε βήμα που κάνουμε. Πώς η χαλάρωση φανερώνει τα εμπόδια. Από τι ξεκινάμε. Από το να μας επιτρέψει η χαλάρωση ως κατάσταση συνειδητότητας, να αφουγκραστούμε, να ψηλαφίσουμε, να μάθουμε, να αναγνωρίζουμε τον ορθό και τον μη ορθό κραδασμό. Να μάθουμε, να αναγνωρίζουμε και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η αντίδρασή μας σε αυτούς. Πρέπει να θέτουμε το ερώτημα. Ανταποκρινόμαστε σε υγιή πρότυπα για την προσωπικότητά μας και για την ψυχή μας. Όσοι επικοινωνούν μαζί μας εμποδίζονται ή βοηθούνται. Είμαστε αυλαβείς από αδυναμία ή επειδή αντιπαθούμε τις προστριβές. Ή είμαστε θετικά αυλαβείς. Δηλαδή είμαστε με σκέψη νοήμονος αγάπης, με αυτοελεγχόμενο λόγο και με δράση που βασίζεται στην κατανόηση. Χρησιμοποιούμε την ικανότητά μας να μπαίνουμε μέσα στη συνείδηση των γύρω μας και να συγχωρούμε και να προχωράμε στην κατεύθυνση που εμείς έχουμε επιλέξει ως την ορθότερη για μας, την ψυχή και την προσωπικότητά μας. Ή μήπως δομούμε και έλυφος τοίχο. Μήπως οδηγούμαστε σε χωριστικότητα και απομόνωση. Μήπως έχουμε ισχυρή κρούση των προσωπικών μας ενεργειών πάνω σε όποια ενέργεια μας πλησιάζει, με αποτέλεσμα οι εκπορεύσεις των ενεργειών του ζωτικού εθερικού μας σώματος να επιτίθενται, αντιστρέφοντας την κατεύθυνση των ενεργειών του περιβάλλοντος. Αυτό δεν είναι ούτε ορθό, ούτε δίκαιο. Ούτε για μας, ούτε για το περιβάλλον. Για να προσελκύσουμε στον εαυτό μας εκείνο που είναι ευεργετικό και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις ευεργετικές δυνάμεις, χρειάζεται η διαρκής επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων και όλων των αντιδράσεων πάνω στα πεδία της ανθρώπινης εξέλιξης. Το φυσικό πεδίο, το πεδίο των αισθήσεων, το συναισθηματικό πεδίο, το νοητικό πεδίο. Είναι μία πειθαρχία που φέρνει την κατανόηση του πώς είμαστε και που τελικά οδηγεί και στην κατανόηση των συνανθρώπων μας. Αυτή είναι μία θετικότητα νέου τύπου που πολύ τη χρειαζόμαστε. Πώς θα μάθουμε να απορροφάμε και να μετουσιώνουμε τους μη ορθούς κραδασμούς και τις ενέργειες που είναι καταστρεπτικές?
να τις διασπάμε στα συστατικά τους ουδετεροποιημένες, ανίσχυρες και αυλαβείς και όμως διατηρώντας τη φύση τους ανέπαφη, πώς θα μπορέσουμε να εκφωνούμε θεραπευτικές, επουλωτικές λέξεις αγάπης με νοημοσύνη και ηρεμία, λέξεις αγάπης με γνώση, με αυλάβεια και απόσπαση, με αγάπη και συμπαράσταση, με ψυχή. Πώς η χαλάρωση ανοίγει το δρόμο για να βγουν τα εμπόδια? Για να επιτύχουμε ορθό σκοπό, υγιή σκέψη, θεραπευτικό λόγο, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη χαλάρωση εκείνη που θα φανερώσει και θα αφαιρέσει, που θα βγάλει από τη μέση όλα τα πραγματικά και όλα τα φαινομενικά εμπόδια μεταξύ της προσωπικότητάς μας και της ψυχής μας για την επαφή με την ψυχή μας. Γι' αυτό θα χρειαστούμε άνοιγμα των στριβιών που είμαστε ή που έχουμε μέσα μας και που μας τυραννούν με τρόπο δυσλειτουργικό μέσα από το νου και την καρδιά μας. Θέλουμε οι δυνάμεις της ψυχής μας και τα ρεύματα της ζωντανής ενέργειας που αποκαλούμε αγάπη του Θεού να γίνουν δικά μας, να μας γεμίζουν, να μας θεραπεύουν, να μας ολοκληρώνουν. Θέλουμε τις μαγνητικές δυνάμεις που ανοίγουν νέους δρόμους μέσα στο σώμα μας και μέσα στο σώμα της κοινωνίας. Όλοι εκείνοι που οι καρδιές τους ανοίγονται και στρέφονται προς την νοήμονα αγάπη θα ζήσουν αυτές τις μαγνητικές δυνάμεις της ψυχής που ανοίγουν νέους δρόμους. Ας χαλαρώσουμε. Η αγάπη τα κυβερνά όλα. Οι διδάσκαλοι της αγάπης και της σοφίας της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας μας λένε: το κάρμα του κόσμου σας συμπαρασύρει όλους αυτή την εποχή. Οι μισοκερδισμένες νίκες, οι μέρες που έχει κανείς ζήσει με κάποιο βαθμό επιτυχίας, όμως με ακατάκτητο ακόμα το ιδεώδες, ο χρόνος της εξάντλησης σώματος και ψυχής, όταν η κενότητα του κάθε τι φαίνεται να είναι το μόνο πράγμα που υποπίπτει στην προσοχή μας, οι εβδομάδες και οι μήνες της προσπάθειας και του αγώνα εναντίον αυτού που φαίνεται σαν εμπόδιο ανυπέρβλητο, εναντίον των τρομακτικών δυνάμεων της υπόστροφης εξέλιξης, εναντίον του βρυχόμενου κύματος της άγνοιας του κόσμου, όλα είναι γνωστά. Δεχθείτε τη διαβεβαίωση ότι η αγάπη τα κυβερνά όλα. Πάρτε δύναμη από την επίγνωση ότι η σαμπάλα εξωτερικεύει τις δυνάμεις της. Ότι η πνευματική πλανητική ιεραρχία στέκει. Ότι η ανθρωπότητα ανταποκρίνεται. Όλοι μας μαθαίνουμε να αισθάνεθα μέσα στις νέες συνθήκες και χαιρόμαστε γιατί αυτές οι νέες συνθήκες φέρνουν την εξέλιξη, φέρνουν την επιτυχία των αναστάσιμων ενεργειών. Αν μπορούσατε μόνο να το αντιληφθείτε, λίγος χρόνος ακόμα μένει. Η ανάπαυση, η χαρά, η ειρήνη έρχονται, λέει ο διδάσκαλος. Ας χαλαρώσουμε και ας υποδεχθούμε τις δυνάμεις της ψυχής μας.
ας χαλαρώσουμε και ας σταθεροποιήσουμε αυτή την επαφή. Ας χαλαρώσουμε και ας νιώσουμε τη μεγάλη ευλογία του παρόντος καιρού. Ας χαλαρώσουμε και ας αφήσουμε τις αναστάσιμες ενέργειες να παράξουν το έργο μέσα μας. Όλα γίνονται μέσα στη σιωπή του κραδασμού που τα πάντα αναγεννά και τα κάνει να ακτινοβολούν. Ας χαλαρώσουμε. Η νίκη του ωραίου και αγαθού πραγματοποιείται. Ας πραγματώσουμε το μερίδιό μας. Αυτό αρκεί. Οι δυνάμεις του φωτός φέρνουν φώτιση στο ανθρώπινο γένος. Το πνεύμα της ειρήνης διαδίδεται προς τα έξω. Οι άνθρωποι της καλής θέλησης παντού ανταποκρίνονται με ένα πνεύμα ανοικοδόμησης. Από όλους τους ανθρώπους, η απελευθέρωση είναι ο βασικός τόνος αυτή τη στιγμή. Η δύναμη συνοδεύει τις προσπάθειες των μεγάλων όντων. Είναι έτσι και βοηθούμαστε να εκτελέσουμε το μερίδιό μας.